Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είχα φτιάξει διάφορους προλόγους για να ξεκινήσω την εκπομπή και να πω διάφορα χαριτωμένα πράγματα. Θα το ξεκινήσω διαφορετικά το πράγμα. Επειδή η τηλεόραση θέλει φως, το να δεις δύο πολύ μελαχρινές απαιτεί μεγάλη αφοσίωση. Γι' αυτό σας φέραμε την πιο ωραία, πολύ μελαχρινή. Μαζί μας είναι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Από τις ωραιότερες εισαγωγές. Δεν ήξερα τι να πω. Είχα φτιάξει διάφορα πράγματα. Είσαι πάρα πολύ γνωστή. Έχεις μπει στα σπίτια όλων. Συνεχίζεις να βρίσκεις τρόπους να εφεύρεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο ρήμα. Αν δεν υπάρχει, ας με διορθώσουν. Τι εισαγωγή θα ήθελες να κάνω? Όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαι εντάξει, ικανοποιημένη? Ναι. Είσαι λίγο ντροπαλή στο που δίνεις συνεντεύξεις και πόσες συνεντεύξεις δίνεις? Δεν ξέρω αν είναι θέμα ντροπής. Είναι ένα θέμα ότι ακόμη δεν είμαι τρομερά εξοικειωμένη να βγαίνω ως εαυτός μου να μιλάω για την Ιωάννα. Ναι. Είμαι πιο άνετη στο να υπάρχει ένας ρόλος και να υποδίωμε το ρόλο. Ναι, έχω κρατήσει μία δήλωσή σου και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Αν ήθελα, δεν έχεις πει κάτι δραματικό, αν ήθελα να προβάλλω ποια είμαι, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Το πιστεύω. Μα εμείς έχουμε την εντύπωση ότι οι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ εξωστρεφείς τύποι. Ότι θέλουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Είναι δύσκολο για εμάς που είμαστε έξω από αυτό το επάγγελμα να πιστέψουμε ότι πραγματικά ένας ηθοποιός μπορεί να έχει αυτή τη συστολή και να μην θέλει πολλά για τον ίδιο. Δεν θα αναιρέσω αυτό που πιστεύεις, γιατί όντως, δηλαδή είναι και οξύμορο να θεωρούμε ότι ένας ηθοποιός δεν θέλει την προσοχή όταν από τη δουλειά μας ανεβαίνουμε σε μια σκηνή και απαιτούμε τα βλέμματα όλων. Να. Δηλαδή, απλώς εκτός δουλειάς, ίσως να είναι διαφορετικός ο μηχανισμός που λειτουργείς. Okay. Όταν υπάρχει ένας ρόλος, νομίζω ότι είναι χαρά μας να κερδίζουμε τον θεατή. Υπάρχουν ρόλοι μέσα στους οποίους νιώθεις πιο άνετα? Ναι, όταν κάτι είναι πολύ μακρινό από μένα. Τι είναι το πιο μακρινό από εσένα? Θα σε προσεγγίσουμε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις. Τι είναι ακριβώς το απόλυτα αντίθετος? Μια πολύ ξανθιά προφανώς. Αυτό δεν το έχω παίξει ποτέ όμως. Όχι, σε μια παράσταση φορούσα περούκα. Ήσουν ξανθιά? Στην παράσταση, ας πούμε τώρα. Ναι, τότε ήμουν. Στις 8 γυναίκες. Ναι. Είναι ένας ρόλος πολύ μακριά από μένα. Γιατί τι κάνεις στις 8 γυναίκες? Είναι μια κοπέλα που έχει μάθει να επενδύει ξεκάθαρα στην εξωτερική της εμφάνιση για να κερδίζει αυτό που θέλει, χωρίς τρομερά ηθικούς φραγμούς. Ναι. Και έχει μάθει να κινείται έτσι. Σ' αρέσει αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι καλούμε να παίξω ένα τέτοιο ρόλο. Τι σ' αρέσει, τι είναι το καλύτερό σου σε αυτό το ρόλο που περιέγραψες? Κοίτα, αυτό που σου είπα ότι είμαι πιο άνετη όταν είναι κάτι μακριά από μένα, είναι ακριβώς επειδή το βλέπεις σαν εντελώς ανεξάρτητο χαρακτήρα. Ναι. Ενώ όταν κάτι σε πλησιάζει, επειδή βρίσκεις και κοινά δικά σου στοιχεία, εκεί ίσως να χτυπά και κουμπιά που κανονικά να μην ήθελες πολύ εύκολα. Ή να θέλεις να το διαφοροποιήσεις και επειδή είναι όντως κοντά σε σένα, να μην μπορείς να βρεις τον τρόπο να το διαφοροποιήσεις. Και δεν θες να βγεις ως εαυτός σου, θες να βγεις ως ο ρόλος. Αλλά ναι, όταν είναι κάτι διαφορετικό, είναι προκλητικό και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αν εσύ ήσουν ρόλος, τι ρόλος θα ήσουν? Μελαχρινή. Αυτό είναι σίγουρο. Ψηλή. Ναι. Τι ύψος έχεις? 1,82-1,83 εκεί. Πρέπει να σας πω ότι όταν μπήκε στο στούντιο. Δεν χωρούσε, βρήκε την πόρτα. Εξαφανίστηκα. Δηλαδή, λέω, κάτσε μη σηκωθείς, κάτσε εδώ που είσαι. 1,82 που σημαίνει ότι αν φορέσεις τα κουνάκια. Ναι, δεν. Ευτυχώς δεν το επιδιώκω. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το έχω κιόλας με τα τακούνια. Οπότε... Ναι. Okay. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν σε έχουν ξαναρωτήσει, αλλά αν το να είσαι πάρα πολύ ψηλή, αν είναι και πρόβλημα. Αν ήταν πρόβλημα όταν μεγάλωνες ενδεχομένως. Κοίτα, επειδή το πήρε και λίγο πότομα το boy. Δηλαδή, θυμάμαι, υπήρξε μια μετάβαση από 6η δημοτικού προς 1η γυμνασίου που εγώ πήρα 15 πόντους εκείνο το καλοκαίρι. Πέρα από το ότι υπήρχαν πόνοι στο σώμα, δηλαδή γιατί έπρεπε οι αρθρώσεις να δέσουν, ήμουν και ο χειρότερος εφιάλτης από άποψη ζημιών. Δηλαδή, το ότι ήθελα να πάρω το ποτήρι και θα έκανα έτσι και θα το ρίχνα, γιατί δεν μπορούσα να υπολογίσω σωστά το μήκος του χεριού μου. Ναι. Ήταν πρόβλημα στο μπαλέτο και αυτό με είχε στεναχωρέσει πάρα πολύ, γιατί έκανα μπαλέτο και ξαφνικά μπήκε από μόνο το ένα φρένο. Δεν γίνεται να είσαι, ειδικά και στις πουέντ. Γιατί σωστά με τις πουέντ πάει, τους έσβησες όλους. Ναι, και χωρίς πουέντ, αλλά ναι, ήταν μια μεγάλη μου αγάπη το μπαλέτο και δεν λέω ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω και προς Θεού δεν θέλω να αποθαρρύνω κανένα ψηλό παιδί. Ναι. Αν είστε ψηλά παιδιά, δεν υπάρχει μόνο το μπάσκετ, υπάρχει και το μπαλέτο. Αυτό. Okay. Και επίσης βοηθάει και το μπαλέτο να ψηλώσει, γιατί είναι λίγο μύθος το ότι δεν βοηθάει. Αλλά ναι, τότε επειδή κάπως με ενημέρωσαν το ότι οι χορεύτριες πρέπει να είναι μικροκαμωμένες. Ναι. Και αυτός είναι όντως ο κανόνας, αλλά κανόνες είναι για να σπάνε. Είχα στεναχωρηθεί. Θα μπορούσες να γίνεις
βαλαρίνα επαγγελματικά. Να είναι αυτή η δουλειά σου, να το έχεις. Πιστεύω ότι αν πραγματικά το αγαπούσα και ήταν η ζωή μου και το πάθος μου και ότι ήταν εμπασχετός υποκριτική, θα το κυνηγούσα, ναι, ναι. Θα το προσπαθούσα. Δεν είναι η μόνη σου ιδιότητα το να είσαι ηθοποιός, είναι οι μόνες σου σπουδές, η μόνη σου αφοσίωση. Σπουδές όχι, έχω αποφυτίσει και από το τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο. Οκ, θα σου κάνω την κλισέ ερώτηση, ότι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, συγγνώμη γελάω γιατί είναι τόσο κλισέ και δεν θέλω να ρωτάω κλισέ, αλλά να. Λένε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχολογία συνήθως έχουν δικά τους θέματα. Ποιοι δεν έχουν, θέλω να μου πεις, ναι, πρώτα. Και μακάρι όσοι είχαν όντως να ασχολούνται με την ψυχολογία. Ότι αυτή είναι λίγο τσιμπημένη παραπάνω. Δεν ξέρω. Εμένα δεν νομίζω ότι με οδήγησαν μόνο τα δικά μου θέματα. Σίγουρα ήθελα και είχα μια τάση να εξερευνώ το μέσα μου. Mm-hmm. Σίγουρα με ενδιέφερε να ακούω και να κατανοώ και τους γύρω μου. Αλλά πραγματικά τώρα και σε εκείνη την ευαίσθητη ηλικία, με το που τελειώνεις το λύκειο, που πρέπει να πάρεις μία απόφαση για το τι θα κάνεις στη ζωή σου, ούτως ή άλλως εγώ ήξερα ότι αυτό που θέλω να κυνηγήσω είναι ηθοποιός. Οπότε δεν με ενδιαφέρει πραγματικά ως επαγγελματικός προσανατολισμός, ναι, αυτό που θα σπούδαζα στο πανεπιστήμιο. Αλλά είπες είναι ένα βηματάκι. Είπα ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει να διαβάσω για κάποια χρόνια. Okay. Και η ενασχόλησή σου με την ψυχολογία τι σε έμαθε, ποιο ήταν το απάβγασμα της γνώσης αυτής. Καλά, εννοείται ότι όσο διάβαζα με όλα ταυτιζόμουν. Δηλαδή πιστεύω ότι. Έχω και αυτό. Έχω και αυτό. Είμαι και λίγο έτσι, είμαι και λίγο αλλιώς, ναι. Όχι, νομίζω ότι απλώς πραγματικά λίγο μου όθησε την τάση που ήδη είχα να ακούω και να μην είμαι επικριτική απέναντι στους ανθρώπους, να προσπαθώ να κατανοήσω ποιοι είναι, τι θέλουν, να δίνω χρόνο. Αλλά νομίζω ότι αυτά ήδη υπήρχαν. Δεν νιώθω ότι μου τα δημιούργησε η ψυχολογία. Okay. Ναι. Και δεν νομίζω ότι ήμουν και αρκετά επιμελής φοιτήτρια ούτως ώστε να καταφέρει να μου δώσει όσες γνώσεις πραγματικά πολύτιμες θα μπορούσε να μου δώσει η σχολή, αλλά ήταν. Σε αποθούσε παράλληλα κάτι, γι' αυτό δεν ήσουν επιμελής, ή είχες στο μυαλό σου ότι εγώ θα γίνω. Σπούδαζα ταυτόχρονα στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου. Άρα ήσουν εκεί. Ναι. Λοιπόν, έχω σημειώσει πάλι για το, γιατί έχω τις σημειωσούλες μου εδώ πέρα. Είμαι πολύ με τις σημειωσούλες μου δεμένη. Ναι. Ότι είναι ίσως η μόνη κατάσταση μαθητείας που θα επαναλάμβανες. Ναι. Γιατί δεν νοσταλγείς τα απέσια σχολικά χρόνια που νοσταλγούν μερικοί τρελοί άνθρωποι. Και λένε, αχ, να ήμουν μαθητής της Δευτέρας Δημοτικού. Και λες, γιατί τα παιδάκια βασανίζονται, πιέζονται, ξυπνάνε 7 η ώρα, τρέχουν, τους βάζουν βαθμούς. Κοίτα, ούτε έτσι πιεστικά το βίωσα. Ναι. Το σχολείο πώς ήταν για σένα? Μια χαρά. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Πραγματικά, ενώ δεν ούτε πιεστικά το. Ναι. Δεν ξέρω, ήμουν και από τους μαθητές που, επειδή έχω καλή μνήμη και τα μάθαινα εύκολα, δεν πιέστηκα ποτέ ούτε στο πόσες ώρες θα διαβάσω προκειμένου να εμπεδώσω το μάθημα, ούτε τίποτα. Και στη σχολή την πανεπιστημιακή πέρασα εύκολα από την άποψη ότι δεν χρειάστηκε να αφοσιωθώ περισσότερο από ότι ούτως ή άλλως αφοσιωνόμουν στο διάβασμα. Αλλά η κατάσταση της δραματικής σχολής, επειδή ήταν πρώτον κάτι λίγο πιο ενήλικο, δεύτερον ήταν πολύ απροσδόκητες όλες οι φιλίες ζωής που έκανα μέσα εκείνη τη σχολή και το δέσιμο, γιατί. Τις κράτησες. Ναι, είναι η βασική μου φίλη και μας ένωνε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάθος, γιατί κανένας δεν πιέζεται για να γίνει ηθοποιός. Δηλαδή δεν ξέρω κανένα γονιό να λέει στο παιδί του «Σόνι και δεν γίνει ηθοποιός». οπότε μπορεί θεωρώ ηθοποιή, υπάρχει ηθοποιός που να πιέζει το παιδί του να γίνει. Ούτε αυτή δεν. Δεν ξέρω, γιατί και από ηθοποιούς έχω ακούσει ότι το παιδί του ιδανικά θα θέλει να μην ασχοληθεί μετά, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι. Έχεις πολύ δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Ότι είναι η μόνη δουλειά που κάνεις 100% επειδή το θέλεις. Όχι μόνη, αλλά είναι σίγουρα μία από αυτές τις δουλειές. Οπότε όσοι συμφοιτητές ήμασταν σε αυτό το έτος και ήμασταν 11, δηλαδή δεν είναι και μεγάλος αριθμός, οπότε έχεις τη δυνατότητα να δεθείς με όλους, να γνωριστείς πάρα πολύ καλά με όλους και σε καλές στιγμές και σε κακές στιγμές και σε ακραίες συνθήκες και σε υπαρξιακά ζητήματα και σε όλα. Γι' αυτό θα το επαναλάμβανα, γιατί ήταν μια πολύ και ανθρώπινη και κατάσταση πάρτι και μάθησης και δεν ξέρω, μου έχει αρέσει. Ποια εποχή στη ζωή σου δεν θα επαναλάμβανες? Πω. Δεν έχω ιδέα.
Okay. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είσαι πολύ ευχαριστημένη. Έχω αλήθεια, κι άλλη σημείωση. Περίμενε, γιατί για κάθε πράγμα που λες έχω τη σημειωσούλα μου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι δεν έχω. Έχεις δηλώσει. Ναι. Δεν έχω νιώσει δυστυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έφτασα ποτέ στο σημείο να πρέπει να επαναπροσδιορίσω τα πάντα. Ευτυχώς έχω πολύ ωραίες εμπειρίες που μου έμαθαν πολλά. Ναι. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχεις πει, γιατί δεν μπορείς να θυμηθείς κάτι. Μπράβο, μου αλήθεια έλεγα. Είναι η ευτυχία απόφαση. Άλλο πολύ ωραίο κλισέ. Ωραίο. Ναι. Είναι κλισέ, αλλά νομίζω ότι έχει δόση αλήθειας από την άποψη ότι είναι επιλογή μας το που θα εστιάσουμε. Mm. Παντού γύρω μας υπάρχουν ερεθίσματα και θετικά και αρνητικά και στιγμές που θα σου προκαλέσουν εφορία και στιγμές που θα σου προκαλέσουν θλίψη κτλ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι επιλογή μας είτε συνειδητή είτε μακάρι να γίνει τόσο συνειδητά που να μπορέσει να επαναλαμβάνεται μετά και ασυνείδητα, το πού θα εστιάσουμε. Και ακόμη και οι μικρές στιγμές, οποίες θα εστιάσουμε, από το αν θα είναι ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, για να συνεχίσω το κλισέ, ή εν πάση περιπτώσει ένα γέλιο ενός παιδιού του αριθμού, ας πούμε. Νομίζω ότι πραγματικά μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση και να μας κάνουν να γεμίζουμε από αυτές τις στιγμές. Και όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες, αλλά είναι λίγο το τι επιλέγουμε να πάρουμε μέσα μας. Ναι. Τα καλύτερα παιδιά είναι τα νύψια, αφού στο τέλος της ημέρας. Να σου πω, δεν έχω και άλλη εμπειρία προς το παρόν, ναι. Αλλά είναι πολύ καλά. Είναι καλά. Γιατί το λες, μιλάς για τα. Έχεις ανύψια ή ανυψιό? Έχω περισσότερα από ένα, αλλά το παιδί της αδερφής μου, επειδή η αδερφή μου είναι στην Αθήνα, είναι αυτό που λέω από κοντά, ενώ όλη μου άλλη οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Είπες για ανύψια και έλαμψε το προσωπάκι σου. Είναι πολύ καλά. Είσαι καλή θεία? Νομίζω, ναι, ξέρω εγώ, φαίνεται να ευχαριστιέται την παρέα μου. Ναι. Τι κάνει μια σούπερ θεία και το κάνεις και εσύ? Πρέπει να κρατάει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο να κρατάει το παιδί ευτυχισμένο και τη μαμά ευτυχισμένη. Σου κάνεις ποτέ babysitting, δηλαδή? Ναι, ναι. Ναι. Βασικές αρχές babysitting? Μου τις έχει δώσει η αδερφή μου. Α, οκ, okay, ακολουθείς οδηγίες. Είσαι όντως καλύτερη. Ξέρεις τι, ναι, προφανώς κάποια πράγματα θα μου πουν και εμένα, αλλά ειδικά όταν δεν έχεις και εσύ ο ίδιος παιδιά. Και υπάρχει μια γραμμή, καλό είναι να σε ενημερώσω για αυτή τη γραμμή και μετά όπου θες μπορείς να αποκλίνεις. Αλλά... Ναι. Είσαι πειθαρχημένο άτομο? Μου έχουν πει ότι φαίνομαι πάρα πολύ πειθαρχημένη και θα μείνω εκεί. Άρα είναι μια εντύπωση που έχουν οι άλλοι, αλλά δεν είσαι. Νομίζω ότι φαίνομαι πιο πειθαρχημένη από ότι πραγματικά είμαι, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου να φαίνομαι πειθαρχημένη. Ωραία, άρα θα συντηρήσουμε αυτό το ψέμα. Αυτό, ναι. Ψαρώνουν οι άλλοι με την πειθαρχία? Ψαρώνουν γενικότερα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έλα να συζητήσουμε αυτό. Με τι ψαρώνουν? Ψαρώνουν ίσως επειδή είσαι μια όμορφη, επιτυχημένη νέα γυναίκα. Όχι, τους φαίνομαι σνόμπ. Αυτό είναι. Και πραγματικά, ναι. Ενώ δεν το θέλω και δεν το επιδιώκω και ούτε έχω τέτοιου είδους σνόμπ σκέψεις στο μυαλό μου, καταλαβαίνω ότι μάλλον στην αρχή, επειδή θέλω κι εγώ λίγο το χρόνο μου, ναι. Ναι. Ότι έχω ένα resting bitch face. Αυτό, το ότι σε θεωρούν σνομπαρία ενώ δεν είσαι. Ναι. Σου έχει στοιχήσει στη ζωή σου? Παλιότερα με ενοχλούσε, τώρα πια, λέω, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή σου έχει τύχει, ας πούμε ως κορίτσι, να σ' αρέσει κάποιος και να νομίζω ότι είσαι σνομπ και να μην σε πλησιάζει και εσύ να λες, μα θέλω, ενδιαφέρομαι. Κοίτα, ευτυχώς αυτοί που ήθελαν να πλησιάσουν, πλησίαζαν. Τώρα οι άλλοι, αν φοβούνται και τόσο, τι να τους κάνει. Σωστά, τίποτα. Πλησίαζες ποτέ εσύ? Όχι ιδιαίτερα. Ναι. Καλά κάνεις. Δεν χρειάστηκε. Δεν ξέρω πώς να το πω, ναι, τώρα. Δεν ξέρεις τη διαδικασία? Όχι, δεν έχω. Δεν έχει τύχει να φλερτάρω. Ωραία. Εγώ. Γενικά μιλώντας, όχι προσωπικά. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Γιατί ξέρεις, οι άντρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Οι άντρες έχουν την εντύπωση. Δεν θέλω να γενικεύω, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι το λέω με χιούμορ. Έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει μία ατάκα ή μία στρατηγική που, αν την ακολουθήσουν, αυτό είναι, θα μπορέσουν να έχουν τη γυναίκα που θέλουν. Υπάρχει μία στρατηγική, με την καλή έννοια, ένας τρόπος προσέγγισης που εσύ θεωρείς ότι είναι ακαταμάχητος από έναν άντρα? Το χιούμορ θεωρώ ότι είναι βασικό, ναι, στοιχείο, για μένα τουλάχιστον, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να βλέπω τη ζωή με χιούμορ και εκτιμώ το χιούμορ, μου δείχνει και αντίληψη και ευφυΐα και έναν ιδιαίτερο τρόπο οπτικής. Ναι, το εκτιμώ πολύ το χιούμορ. Ναι. Ποια ανδρική συμπεριφορά... Και την ευγένεια, φυσικά. Και την ευγένεια. Ποια συμπεριφορά ανδρική έχει δεδομένη τη χιλόπιτα, θεωρείς, από όλες τις γυναίκες? Γενική παρατήρηση κάνουμε. Τώρα τι να σου πω, πολλά μπορώ να σκεφτώ, αλλά
ίσως το βασικό να είναι το να δεις κάποιον να συμπεριφέρεται λίγο υποτιμητικά. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Θα μου πεις καλά και ο άλλος ενδιαφέρεται, έρχεται να σε φλερτάρει και θα σε υποτιμήσει. Όχι. Δεν είναι ότι θα υποτιμήσει εμένα. Υπάρχει ο υπεράνετος που είναι ότι εντάξει το έχω τώρα. Mm-hmm. Και μπορεί αυτός να είναι, να φέρεται υποτιμητικά γιατί σου λέει θα τη ρίξω έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Okay. Ωραία. Η πιο διαδεδομένη παρεξήγηση που υπάρχει για σένα, ποια πιστεύεις, εκτός από το ότι είσαι snob, επειδή τώρα πια είσαι διάσημη, τι πιστεύουν οι άνθρωποι και πρέπει να το διορθώσεις και να σου πεις, όχι, δεν ισχύει αυτό, να σας πω εγώ τι ισχύει. Δεν ξέρω. Θες να μου πεις εσύ τι έχεις ακούσει ή τι πιστεύεις και να στον αρέσω ή όχι. Δεν έχω ακούσει. Είσαι δύσκολη συνεργασία. Όχι. Είσαι εύκολη. Ναι. Είμαι πολύ πρόθυμη να γνωριστώ και διαθέσιμη να δοκιμάσω. Ναι, είμαι πολύ ανοιχτή. Okay. Έκανες το μεγάλο βήμα, πήγες στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναρωτιόμουν, έκανες κάτι το οποίο προφανώς είχε πολύ ενδιαφέρον και ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για σένα. Αναρωτιέμαι αν στη μικρή ψαροκόστανα που ζούμε, αυτό είναι μία μόνιμη συζήτηση που επανέρχεται. Πήγες στην Αμερική, γιατί γύρισες από την Αμερική, πώς ήταν τα πράγματα στην Αμερική. Σε ενοχλεί αυτό, ότι μπορεί να επανέρχεται κάποιος στη συζήτηση? Δεν με ενοχλεί. Απλώς φοβάμαι μην καταλήξω να μιλάω περισσότερα μόνο για την Αμερική παρά ναι. τα χρόνια που όντως ήμουνα στην Αμερική. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα πόσα είμαι οριακά. Εκεί? Γεμάτα 3-4 κάπου εκεί. Okay. Ένας Έλληνας ηθοποιός είναι πάντα ένας έθνικ ηθοποιός για τους Αμερικάνους. Ή μπορεί να έχει και τη δική του αξία. Δυστυχώς υπάρχει το θέμα της προφοράς που είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή αν δεν έχεις μεγαλώσει με τα αγγλικά σχεδόν σαν τη μητρική σου γλώσσα, ακόμα και άνθρωποι που ξέρω που ζήσαν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ακόμα έχουν ελληνική ναι. προφορά. Οπότε το κομμάτι της προφοράς είναι κάτι που πάντα περιορίζει. Από την άλλη έχει ανοίξει πάρα πολύ αγορά. Ποια υπάρχουν ρόλοι από όλες τις εθνικότητες σε ξένα project, οπότε δεν είναι τόσο περιοριστικό όσο ήταν κάποτε. Και αν είναι και σχετικά ελαφριά η προφορά σου, όπως ήταν η δική μου, καταλάβαιναν ότι είμαι ξένη, αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν από ναι. πού μπορεί να είμαι. Οπότε δεν είναι ότι μένει Έλληνας, ναι, μένει έθνικο, ναι, ξένος. Είναι ένας έθνικ ηθοποιός. Τι είναι αυτό που στο Hollywood, ήσουνα? Ανατολική, δυτική άκρη. Πρώτα Νέα Υόρκη και μετά Λος Άντζελες. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει έναν star? Είναι το star quality? Είναι ότι είναι πράγματι η καλύτερη ηθοποία από όλους? Είναι ότι είναι τα πιο ωραία πρόσωπα και τα πιο ωραία σώματα? Εσύ τι διέκρινες εκεί ότι είναι αυτό που μετράει? Πιστεύω ότι για να είναι star κάποιος είναι όλα αυτά μαζί που είπες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά είναι άνθρωποι που τρομερά πειθαρχημένοι σε αυτό που κάνουν, να δουλεύουν τόσο τις υποκριτικές τους δεξιότητες, όσο και το σώμα τους, τη φωνή τους, την εμφάνισή τους, να βρίσκονται στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή, να είναι δραστήριοι, να παραμένουν δημιουργικοί. Είναι η ζωή τους, τελεία. Και σίγουρα υπάρχει και αυτό το X-Factor που λένε, αυτός ο παράγοντας χ που δεν μπορεί κανένας να προσδιορίσει το γιατί εσύ ξαφνικά λάμπεις μέσα σε ένα δωμάτιο και εγώ όχι, που αυτό νομίζω ότι είναι ανεξήγητο. Αλλά νομίζω ότι είναι όλα αυτά μαζί που είπες. Και σίγουρα να τύχει να έχεις δίπλα σου την ομάδα που πραγματικά αυτό το υλικό που έχεις εσύ να δώσει να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να το εκτοξεύσει. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλους stars που λες αυτός θα μπορούσε να κάνει μια φοβερή καριέρα στην Αμερική, αλλά να γεννήθηκε στη λάθος χώρα. Για τα ελληνικά. Για τα δεδομένα της Ελλάδας πιστεύω ότι έχουμε stars. Τώρα το... Για κάτι μεγαλύτερο είναι τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω, ότι η δική μας βιομηχανία είναι μια βιομηχανία ελληνική, καμία σχέση με όλες τις άλλες. Σε σχέση με τα μέσα πιστεύω ότι είναι διαφορετική, ναι. Ακόμα και με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αν το συγκρίνουμε. Είναι πολύ περιορισμένα τα μέσα, είναι περιορισμένα τα χρήματα, είναι βασικά τα χρήματα και από εκεί ξεκινάει όλο. Μετά είναι περιορισμένη η χρήμα. Το ότι κάποιος δεν πληρώνεται σαν superstar παίζει ρόλο? Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο ίδιος ο superstar πόσο πληρώνεται. Ναι. Παίζει ρόλο ποιο είναι το budget για ένα project γενικότερα. Οπότε από εκεί ξεκινάει για μένα και σε σχέση με τα τεχνικά μέσα και τους χώρους και τους χρόνους και το όλοι. Δηλαδή ναι. από το πόσο θα πληρωθούν οι σεναριογράφοι που θα είναι οι δημιουργοί μιας σειράς ή μιας ταινίας, μετά τι κάμερες θα έχουν, τι δυνατότητες θα έχουν, πόσες φορές να πάνε την ίδια σκηνή, πόσες λήψεις, πόσες... Νομίζω όλα ότι... είναι πιο μεγάλα, έτσι. Εκεί ναι. Όλα είναι πιο μεγάλα. Οκ. Okay. Καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο ή καλύτερη ηθοποιός στον κόσμο? Όπως ξέρω.
Πάρα πολύ. Τώρα ναι. Τι να σου πω. Που βλέπεις εσύ και λες, ρε παιδί μου, εδώ συμβαίνει κάτι φοβερό. Εντάξει, το κλισέ είναι Meryl Streep που πραγματικά η γυναίκα δεν ξέρω τι να πω. Kate Blanchett, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Τις νεότερες, Emma Stone, Margot Robbie. Δηλαδή θεωρώ... Η Margot Robbie είναι μια πολύ καλή ηθοποιός. Είναι αυτό που λέμε ένα φοβερό πρόσωπο που μεταμορφώνεται. Και όλα μαζί. Δικιά μου άποψη, ναι. Okay. Καλύτερος Έλληνας ηθοποιός ή Ελληνίδα ηθοποιός. Ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Μη μου βάζεις δύσκολα τώρα. Δεν ξέρω, θα πω κάποιον και θα παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Δεν θα παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Αλήθεια. Γιατί μπορεί πρώτα απ' όλα να έρθει κανείς να σου πει δεν είπες ότι είναι ο καλύτερος. Μπορεί να πει ότι είναι παράστασης που παίζουμε. Μπορείς να πεις. Αυτή είναι η καλύτερη ηθοποιή. Γι' αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη ηθοποιή είναι στην παράσταση 8 γυναίκες. Ωραία. Στην σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη. Λοιπόν, είναι η Ρωμανέ, Γιώτα Φέστα, Φωτεινή Τεμίρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Τάνια Τρίπη, Ευγενία Ξυγκόρου, Μαρίζα Τσάρη. Ποια είναι η καλύτερη σου φίλη από αυτές? Αχ, είναι όλες πάρα πολύ καλές. Και επειδή με τις περισσότερες δεν είχα ξανασυνεργαστεί, βασικά μόνο με την Ηρώ είχα ξανασυνεργαστεί, είναι πολύ ωραία ομάδα. Εξ αρχής έγινε πολύ ωραία ομάδα. Είναι πολύ υπεύθυνος ο Χρήστος Σουγάρης για το πόσο ομάδα γίναμε εξ αρχής. Αλλά ναι, πιστεύω ότι είναι 8 γυναίκες που θα προκαλέσουν αίσθηση το φθηνό καλοκαίρι. Θα ξαναέμπαινε στη διαδικασία ενός ρόλου, μια σειράς που είναι καθημερινή, που είναι συνεχόμενη, που θα σε ξαναέβαζε. Ενδεχομένως και σε μια μανιέρα, δεν ξέρω αν οι ηθοποιοί τα φοβάστε αυτή ή αν το εκφράζω σωστά. Θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία ή έπαθες overdose? Καθημερινό δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή. Ναι, καθημερινό όμως που θα ήταν μια καθημερινή σειρά, θα ήσουν εκεί. Θες τρεις φορές την εβδομάδα, πες το τρεις φορές την εβδομάδα. Γενικότερα δεν θα σου πω ότι λέω ναι ή όχι βάσει format. Λέω ναι ή όχι βάσει ιστορίας, βάσει ρόλου, βάσει συντελεστών. Δεν θα έλεγες, δεν θέλω 10 χρόνια να δεθώ με κάτι ή 5 χρόνια. Α, 10 χρόνια με τη μία νησί. Ναι, ένα σύριο. Μου φαίνεται λίγο πιεστικό αυτό το 10 χρόνια που μου λες. Για μια σεζόν, να στο πάμε και βλέπουμε. Άρα όταν κλείνεις μια δουλειά, την κλείνεις για μια σεζόν. Συνήθως έτσι την κλείνω όταν. Σε ρωτάω το εξής. Αν υπήρχε μια δουλειά που θα είχε την προοπτική να σε δέσει τηλεοπτικά, να είναι πολύ επιτυχημένη, αλλά να πρέπει να κάνει συνέχεια αυτό, θα δίσταζες? Κοίταξε, στα τηλεοπτικά υπάρχει και η διαφορά το ότι κάθε μέρα γυρίζουμε άλλες σκηνές. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όπως στο θέατρο που παίζεις κάθε μέρα το ίδιο κείμενο, που εντάξει μπορεί να έχει αλλαγές σαν παράσταση, αλλά είναι το ίδιο κείμενο. Οπότε υπάρχει μια εναλλαγή. Για μένα είναι πιο εύκολο να επαναλάβω για μεγαλύτερο διάστημα έναν σε συνθήκες γυρίσματος σε ένα ρόλο. Παρά σε θεατρικές. Ναι. Μ' αρέσει που απάντησες σε σχέση με το πώς εσύ αισθάνεσαι γι' αυτό. Ναι. Και όχι σε σχέση με... να απαντήσω. Όχι. Μπορείς να απαντήσεις όπως θέλεις. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Για δύσκολος άνθρωπος στις συνεντεύξεις, νομίζω τα πήγαμε καλά. Τα πήγαμε πολύ καλά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Τώρα σε λίγο, μετά το break.